Στο χώρο της δουλειάς αλλά και στις διαπροσωπικές μου σχέσεις οι άνθρωποι συνήθως μου δείχνουν μια εκτίμηση και ένα σεβασμό. Πού είναι ο χώρος όπου μπορώ να δω όμως την αγριότητα των ανθρώπων, την βία, πού μπορώ να δω τους ανθρώπους να με υποτιμούν, να με εξουθενώνουν στο δρόμο, στην οδήγηση. Εκεί, αν κάνω κάποιο λάθος, οι άλλοι θα μου επιτεθούν. Θα με βρίσουν, θα εκδηλώσουν την οργή τους, έντονη οργή. Και όταν συμβαίνει αυτό, ειλικρινά από μία άποψη το ευχαριστιέμαι, αφενός γιατί μου δίνεται μια ευκαιρία να αναμετρηθώ με το γεγονός ότι κάποιος άμεσα με συντρίβει και με υποτιμά, αλλά και με βοηθά να διαγνώσω, να συνειδητοποιήσω, να καταλάβω πώς σκέπτονται και πώς λειτουργούν οι άνθρωποι όταν δεν σε γνωρίζουν, όταν δεν σε σέβονται, όταν δεν τους ενδιαφέρει αυτό που είσαι ως πρόσωπο. Είναι πραγματικά έντονος ο τρόπος με τον οποίο αντιδρούν και έχω δει πραγματικά την αγριότητα ανθρώπων. Ακόμη και όταν ζητήσω συγγνώμη, μπορείς να διακρίνεις το θηρίο μέσα τους, ένα άγριο θηρίο που θέλει να σε κατασπαράξει. Και έχει αυτό τη σημασία του και την αξία του και λες μέσα σου, κοίταξε ρε παιδί μου πώς είναι ο άνθρωπος κατασκευασμένος, ποιες είναι οι παρορμήσεις, οι εντάσεις, οι εκφραστικές του δυνατότητες. Όταν νιώθει πως τον έχεις πειράξει, πως τον έχεις ενοχλήσει, εκεί πάνω στην ενόχληση αγριεύει και βγάζει το χειρότερο του εαυτό. Και είναι όμορφο να βλέπει κανείς και τον χειρότερο εαυτό των ανθρώπων, για να έρχεται σε συναίσθηση και να καταλαβαίνει την ανθρώπινη φύση καλύτερα και την ανθρώπινη πραγματικότητα. Και βέβαια να είναι ευχαριστημένος που πολλοί άλλοι δεν του φέρονται με τον ίδιο τρόπο, δεν τον βρίζουν, δεν τον εξευτελίζουν και δεν θέλουν να τον δείρουν. Γιατί πραγματικά οι άνθρωποι θέλουν να σε δείρουν, να σε συντρίψουν, να σε εξουθενώσουν, απλά και μόνο επειδή έκανες ένα λάθος. Και θέλω να ανατρέξουμε για λίγο στο γεροντικό, να δούμε δύο μικρά αποσπάσματα, ώστε να καταλάβουμε την άλλη διάσταση, τον άλλο ορίζοντα μέσα στον οποίο ζουν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας. Εκεί διαφαίνεται το ύψος στο οποίο μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος, στο ύψος της ταπεινώσεως, της αγάπης και της απάθειας και αν το συγκρίνει με αυτή την πραγματικότητα, με αυτή τη φρικτή πραγματικότητα που κρύβουμε μέσα μας εμείς οι άνθρωποι, τότε που οργιζόμαστε, θυμώνουμε και γινόμαστε άγρια θηρία που θέλουμε να συντρίψουμε τον άλλο άνθρωπο, μπορούμε καλύτερα να καταλάβουμε τη διαφορά ανάμεσα στο ζώο, στο κτίνος που ενυπάρχει μέσα μας και στον Άγιο, στον χαριτωμένο άνθρωπο που κι αυτός εν δυνάμει υπάρχει μέσα μας. Ας δούμε λοιπόν πώς λειτουργούν αυτοί που έχουν φτάσει σε αυτό το υψηλό επίπεδο της Αγίας Ταπείνωσης. Ένας Άγιος Γέροντας είδε μια μέρα με τα μάτια του κάποιον αδελφό να πέφτει σε βαρύ αμάρτημα και όχι μόνο δεν τον κατέκρινε, αλλά έκλαψε και είπε «Αυτός έπεσε σήμερα και εγώ εξάπαντος αύριο και αυτός μεν χωρίς άλλο θα μετανοήσει, ενώ εγώ δεν είμαι βέβαιος γι' αυτό». Μια άλλη αντιμετώπιση απέναντι στο σφάλμα του άλλου. Ένα βαρύ αμάρτημα, είτε το αμάρτημα αυτό, το λάθος, το σφάλμα του αδελφού, έχει άμεσες συνέπειες επάνω μας ή έμεσες ή και καθόλου συνέπειες. Πώς το αντιμετωπίζει, πώς το αντιμετωπίζει ο Άγιος Γέροντας. Όχι μόνο δεν τον κρίνει, δηλαδή δεν σκέπτεται αρνητικά για αυτόν και δεν αισθάνεται αρνητικά αισθήματα, δεν φουντώνει μέσα του η αρνητικότητα, η οργή και ο θυμός ή τα αισθήματα ανωτερότητος, η υπεροψία, ο εγωκεντρισμός, ο εγωισμός, ώστε να νιώσει ανώτερος. Όχι μόνο δεν νιώθει ανώτερος, αλλά κλαίει. Κλαίει για το σφάλμα του αδελφού. Ο αδελφός του κάνει ένα λάθος. Ο Άγιος Γέροντας δεν κατακρίνει, δεν νιώθει αρνητικά αισθήματα μέσα του, μέσα από τη συμπεριφορά του άλλου, διότι δεν λειτουργεί καθόλου εγωκεντρικά. Δεν βλέπει τον άλλο μέσα από τον εαυτό του. Βλέπει τον άλλον για αυτό που είναι. Έχει αποκτήσει καθαρά μάτια. Μέσα από την άσκηση και την ύψη, έχοντας υπερβεί τον εγωκεντρισμό του, βλέπει τα πράγματα καθαρά. Βλέπει τη συμπεριφορά του άλλου έτσι όπως είναι.
δεν την αξιολογεί, δεν αναμετριέται μαζί της, ούτε θέλει να δει τη σημασία την αρνητική που έχει για εκείνον. Δεν πειράζεται, δεν αναστατώνεται, δεν προκαλείται, δεν χαλάει η ισορροπία του, δεν χαλάει η εσωτερική του αρμονία, γιατί το πολίτευμά του είναι στον ουρανό, δεν είναι στη γη. Εκείνος έχει το ουσιαστικό παρεδώσε με τον Θεό, όχι με τον άνθρωπο. Βλέπει τον αδελφό και λυπάται και κλαίει για τη δική του πτώση. Κλαίει για τον αδελφό. Βλέπει τι σημαίνει αυτό που κάνει ο αδελφός του για τον ίδιο τον αδελφό, όχι για το γέροντα. Οπότε, όταν βλέπω τον άλλον, βλέπω τη συμπεριφορά του για αυτό που σημαίνει για εκείνον και όχι για αυτό που σημαίνει για μένα. Γιατί εγώ δεν πάσχω από τον άλλον. Δεν με διαπερνά η αρνητικότητα του άλλου και δεν με αναστατώνει. Επίσης, λέει ο γέροντας, αυτός έπεσε σήμερα, έκανε το σφάλμα και εγώ εξάπαντος αύριο. Οπωσδήποτε θα πέσω κι εγώ. Δεν νιώθω καλύτερος από τον άλλο. Ξέρω ότι είμαι άνθρωπος, έχω κι εγώ το θηρίο μέσα μου, κρύβω κι εγώ την αμαρτία μέσα μου, έχω όλες τις παρορμήσεις και εν δυνάμει θα μπορούσα να πέσω σε κάθε αμαρτία. Το υπογραμμίζω στον εαυτό μου για να νιώσω μια εσωτερική ησυχία και γαλήνη. Και λέω, έπεσε αυτός και εγώ θα πέσω. Δεν αισθάνομαι σε τίποτα ανώτερος από τον άλλον, διότι καθώς αναμετριέμαι με το Θεό, ξέρω τη μικρότητά μου, τη μηδαμινότητά μου και νιώθω ότι είμαι ασήμαντος, νιώθω ότι είμαι μικρός και ότι ό,τι καλό και αν κατορθώνω, ακόμα και το ότι εγώ δεν συμπεριφέρομαι σαν άγριο θηρίο ή εγώ δεν πέφτω στο βαρύ αμάρτημα, δεν οφείλεται σε μένα, στις δικές μου δυνατότητες, στη δική μου αξία, αλλά στον Θεό που με χαριτώνει και που μου επιτρέπει να κρατιέμαι χωρίς την αμαρτία. Αυτός που συγκρατεί το θηρίο μέσα μου, αυτός που κάνει το θηρίο μέσα μου να είναι αρνάκι, είναι ο ίδιος ο Θεός, είναι η χάρις του Θεού. Και συνεχίζει ο γέροντας τη σκέψη του, «Και αυτός μεν χωρίς άλλο θα μετανοήσει, εγώ όμως δεν ξέρω αν θα μετανοήσω, δεν είμαι βέβαιος». Ο γέροντας λοιπόν βλέπει την αμαρτία του άλλου, πονάει για αυτή, πονάει για το σφάλμα του άλλου, λέει «Είμαι χειρότερος από αυτόν, οπωσδήποτε θα πέσω κι εγώ στο ίδιο και δεν ξέρω αν θα μετανοήσω, γιατί υποθέτει ότι ο άλλος θα αλλάξει». Και αυτό το κάνει για να βοηθήσει με τη σκέψη του τον εαυτό του να μην κατακρίνει. Βοηθά έτσι τη διατήρηση της εσωτερικής του αρμονίας, της εσωτερικής του ισορροπίας, της εσωτερικής του γαλήνης. Βοηθά να διατηρείται η σχέση του με το Θεό αλόβητη. Δεν θέλει να τραυματιστεί μέσα από την κατάκριση. Δεν θέλει να φουσκώσει έστω για λίγο το εγώ του. Δεν θέλει να αυξηθεί μέσα του και να αναζωπηρωθεί ο εγωκεντρισμός. Θέλει να κρατηθεί σε ταπείνωση. Αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία για αυτόν, γιατί αυτή η ταπείνωση είναι η αλήθεια και αυτή η ταπείνωση είναι το βάθρο πάνω στο οποίο μπορεί να σταθεί ενώπιον του Θεού. Αν φύγει η ταπείνωση, θα φουντώσει μέσα του το θηρίο. Το ξέρει. Και επειδή γνωρίζει την αδυναμία του, δεν είναι σίγουρος ότι θα μετανοήσει κιόλας μετά και ότι θα αλλάξει η ζωή. Για να δούμε ακόμη περισσότερο το διαφορετικό τρόπο που σκέφτονται οι γεροντάδες, πάμε και σε ένα άλλο μικρό απόσπασμα από το γεροντικό, όπου διαβάζουμε. Ένας μοναχός έπεσε κάποτε σε ένα μεγάλο σφάλμα και ο προϊστάμενος της σκήτης τον έδιωξε, του μικρού μοναστηριού ας πούμε. Ο προϊστάμενος έδιωξε τον μοναχό επειδή έπεσε σε μεγάλο σφάλμα. Όταν το έμαθε ένας άλλος μοναχός που έμενε εκεί, ο Αβάς Βενιαμίν, τι έκανε? Πήρε τα πράγματά του και σηκώθηκε να φύγει εξωπίσω του και είπε στους αδελφούς που τον εμπόδιζαν «Κι εγώ αμαρτωλός είμαι». Προσέξτε το σκεπτικό. Ένας αδελφός, ένας μοναχός πέφτει σε ένα μεγάλο σφάλμα. Ο προϊστάμενος, ο ηγούμενος, τον διώχνει. Όταν το μαθαίνει ο Αβάς Βενιαμίν, ο κεχαριτωμένος άνθρωπος, αυτός που είναι δοχείο και φορέας της χάριτος του Θεού, παίρνει τα πράγματά του να φύγει κι αυτός, ξοπίσω από τον άλλον. Γιατί λέει «Κι εγώ αμαρτωλός είμαι». Πόσο μεγάλο σφάλμα έκανε ο αδελφός? Όποιο σφάλμα κι αν έκανε, όσο κι αν ακολούθησε την παρόρμηση, το πάθος, όσο κι αν βγήκε από μέσα του ο πρωτόγονος ακατέργαστος εαυτός του, ο Αβάς Βενιαμίν δείχνει απόλυτη κατανόηση.
γιατί λειτουργεί στο επίπεδο της αγάπης, στο επίπεδο της χάριτος του Θεού. Και η αγάπη συγχωρεί όλα τα σφάλματα, αγκαλιάζει όλα τα σφάλματα και δεν ανατρέπεται η ισορροπία του αγιασμένου μοναχού από το σφάλμα και την αμαρτία. Αλλά τα δέχεται όλα και τα αποσβαίνει όλα μέσα του. Δεν είναι σημαντικά τα μεγάλα σφάλματα. Τα μεγάλα σφάλματα είναι σημαντικά στα μάτια του απλοϊκού ανθρώπου, αυτού ο οποίος ζει μέσα στον εγωκεντρισμό του και είναι θωρακισμένος μέσα στο εγώ και πιστεύει ότι είναι ισχυρός, σπουδαίος και σημαντικός. Αυτός πιστεύει ότι έχει δίκιο και μέσα από το δικό του δίκιο και τη δική του δύναμη νιώθει ότι μπορεί να διακρίνει και να κρίνει τα σφάλματα των άλλων ανθρώπων. Και έτσι διαμαρτύρεται, εξίσταται, φωνάζει, διαμαρτύρεται, κρίνει, μαλώνει και γιατί όχι, βρίζει, διώχνει, απειλεί, μαλώνει, τσακώνεται, δέρνει, οτιδήποτε μπορεί να κάνει ο εγωκεντρικός άνθρωπος, ο θωρακισμένος μέσα στο εγώ, επειδή εμπιστεύεται τον εαυτό του, νιώθει δικαιωμένος, νιώθει καλός, σωστός, δίκαιος, αξιοπρεπής και τα άλλα τον τραυματίζουν. Τον τραυματίζει το λάθος, το σφάλμα, η αδυναμία του άλλου. Και είναι φυσιολογικό. Δεν μπορούμε εμείς να κρίνουμε αυτόν ο οποίος κατακρίνει. Αν κατακρίνει, κατακρίνει. Αυτό είναι το επίπεδό του, αυτή είναι η δυνατότητά του. Σε αυτό το επίπεδο βρίσκεται, έτσι συμπεριφέρεται. Τον καταλαβαίνουμε, δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Διότι το λάθος του άλλου, το σφάλμα του άλλου, η αμαρτία του άλλου του προκαλεί εσωτερική αναστάτωση, οργή και θυμό. Και χρειάζεται με κάποιον τρόπο να ξεσπάσει την οργή του και το θυμό του. Συνήθως το κάνει με το να επιβεβαιώνεται ότι αυτός είναι πραγματικά σωστός, πραγματικά σπουδαίος, ότι αυτός ξέρει και μπορεί, ενώ ο άλλος είναι κατώτερός του. Είναι κλασικό αυτό, συμβαίνει σε όλους μας, με μεγάλη ευκολία, να καταδικάζουμε τον άλλον και να αναστατωνόμαστε και να βιώνουμε οργή και θυμό από τις δυσάρεστες συμπεριφορές του άλλου. Ειδικά αν αυτός ο άλλος είναι κοντά μας, είναι γυναίκα μας, άντρας μας, παιδί μας, είναι γονιός μας, τότε σίγουρα περισσότερο αναστατωνόμαστε, βιώνουμε ένταση, βιώνουμε θυμό, διαμαρτυρόμαστε, του ασκούμε κριτική, τον υποτιμούμε και θεωρούμε ότι δεν είναι τόσο σωστός όσο εμείς. Βέβαια, τίποτε από όλα αυτά δεν ισχύει στον ορίζοντα της αγάπης του Θεού. Εκεί ο Αβάς Βενιαμίν, όταν έμαθε για το λάθος του αδελφού του, για το λάθος του μοναχού του αλουνού, τι κάνει, εφόσον έδιωξαν εκείνον, ας διώξουν και εμένα, διότι εγώ δεν νιώθω σε κάτι καλύτερος από τον άλλο μοναχό. Πώς μπορώ να αισθανθώ ότι είμαι καλύτερος όταν ζω ενώπιον του Θεού, όταν αναμετριέμαι με το ύψος της αγάπης του Θεού, που ο Θεός είναι απόλυτη αγάπη, εγώ ίδιος είμαι ένα απόλυτο λάθος και εκείνος κάθε στιγμή με αγκαλιάζει. Όταν ζω σε αυτή τη διάσταση, όταν συνεχώς αναμετριέμαι με την αγάπη του Θεού, όταν συνεχώς βλέπω τι σημαίνει αυτή η διαφορά της απόλυτης αγαθότητας του Θεού με τη δική μου μηδαμινότητα και έχω συνέστηση αυτής της μηδαμινότητας της δικής μου, δεν μπορώ να δω και να κρίνω τα λάθη του άλλου, γιατί εγώ είμαι ισοπεδωμένος ενώπιον του Θεού, εκμηδενισμένος ενώπιον εκείνου που είναι ο μέγας άρχοντας της αγάπης. Απέναντι στην αγάπη εκείνου είμαι εξουδενωμένος και νιώθω πως είμαι ένα τίποτα, ένα μηδενικό. Αυτό δεν με κάνει να νιώθω μειονεκτικά, δεν με κάνει να είμαι κομπλεξικός, δεν με κάνει να υποφέρω και να βασανίζομαι, γιατί αυτή η αίσθηση της μηδαμινότητάς μου με κάνει να γίνομαι ακόμη περισσότερο δεκτικός της χάριτος του Θεού και να χαριτώνομαι και να αγιάζομαι ακόμη περισσότερο. Έτσι λοιπόν ο Αβάς Βενιαμίν δεν έχει τίποτα να χάσει. Αφού διώχνεται τον αδελφό που έσφαλε, φεύγω κι εγώ. Δεν είμαι σε τίποτα καλύτερος από εκείνον. Σηκώνομαι και φεύγω από το μοναστήρι.
Γιατί δεν έχω να χάσω κάτι. Διότι το μόνο που με ενδιαφέρει και το μόνο που είναι σημαντικό για μένα είναι να ζω μέσα στην αγάπη του Θεού. Μέσα στην αγάπη του Θεού ζω μέσα από το δρόμο της Αγίας Ταπείνωσης και η Αγία Ταπείνωση με οδηγεί σε αυτή την επιλογή. Όπως είπαμε και στην αρχή, είμαστε άνθρωποι, είμαστε μηδαμινοί, είμαστε γεμάτοι πάθη και ορμές, είμαστε γεμάτοι ανάγκες, παρορμήσεις, ανεδαφικές προσδοκίες και έτσι είναι φυσιολογικό να διαμαρτυρόμαστε, να γκρινιάζουμε, να κρίνουμε, να θυμώνουμε, να οργιζόμαστε, να θέλουμε να δείρουμε, να θέλουμε να σκοτώσουμε. Εντάξει, όλα αυτά είναι κατανοητά και δεν μπορούμε να κατακρίνουμε αυτόν που κατακρίνει. Σεβόμαστε και δεχόμαστε κάθε άνθρωπο για αυτό που είναι, διότι εμείς δεν είμαστε κριτές. Δεν είμαστε καλύτεροι κανενός. Απλώς θέλαμε με το σημερινό σχόλιο να δείξουμε τη διαφορά. Τι σημαίνει να ζεις μέσα στην ποιότητα της Θείας Αγάπης και τι σημαίνει να ζεις μέσα στην αθλειότητα, σε εισαγωγικά, της δικής σου μικρότητας, τι σημαίνει να ζεις μέσα στο δικό σου μικρό κόσμο, να είσαι εγκλωβισμένος μέσα στον εγωκεντρισμό σου, να μην μπορείς να βγεις από αυτόν, να αισθάνεσαι ότι είσαι το κέντρο του κόσμου και να χρειάζεσαι να επιβεβαιώνεσαι συνεχώς ότι είσαι σωστός, δίκαιος και καλύτερος από τους άλλους. Τότε στην καθημερινή σου συμπεριφορά θα είσαι επιθετικός, θα είσαι εχθρικός. Γιατί αφενός θα θέλεις να πάρεις ειδονή και ευχαρίστηση από τους άλλους και θα θεωρείς ότι οι άλλοι οφείλουν να σε ευχαριστούν, ενώ από την άλλη εσύ δεν θα ευχαριστείς κανένα, αλλά θα γίνεσαι ο κριτής τους, ο αξιολογητής τους και θα τους βάζεις βαθμούς διακρίνοντας ποιος είναι καλός, ποιος είναι σωστός, ποιος κάνει αυτό που πρέπει, ποιος κάνει αυτό που δεν πρέπει, με βάση πάντα το ποιος σε ευχαριστεί και το ποιος δεν σε ευχαριστεί. Ποιος σε αναπαύει και το ποιος δεν σε αναπαύει. Καλά είναι και αυτά, έχουν τη σημασία τους, αλλά δεν είναι βαθιά, δεν έχουν βάθος, δεν είναι ουσιαστικά. Στο βάθος, εκεί που κρύβεται η αλήθεια, το μόνο που έχει σημασία είναι η αγάπη. Το μόνο που είναι σημαντικό είναι το αγκάλιασμα του άλλου. Το μόνο που είναι σημαντικό είναι να πάψω να κρίνω τους άλλους ανθρώπους για οποιαδήποτε αρνητική συμπεριφορά για να γίνω μια ταπεινή αγκαλιά. Αν δεν μπορέσω πάλι να αγκαλιάσω τους άλλους, ας έχω τουλάχιστον, αν μπορώ, αυτό το βίωμα του ησυχασμού, όπου τίποτα πια δεν με ταράζει, τίποτα δεν με μπερδεύει, τίποτα δεν με συγχύζει, τίποτα δεν με αναστατώνει, γιατί είμαι μόνος απέναντι στον μόνο. Και αυτός ο μόνος, με μη κεφαλαίο, που είναι ο Κύριός μου και ο Θεός μου, είναι ο ακρότατα σημαντικός. Και δίνω λόγο σε αυτόν, αναμετρίαμαι συνεχώς με αυτόν. Και για όλα τα άλλα, το μόνο που θα ήταν σημαντικό να κάνω είναι να τα αγκαλιάσω και να τα αγαπήσω, να συγχωρήσω τα πάντα μέσα μου, να γίνω ένα με όλα, μέσα στην αγάπη.